Την περασμένη εβδομάδα βγάλαμε ένα θέμα. Ένα θέμα το οποίο προκάλεσε πραγματικά δεκάδες σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εμάς προσωπικά. Και αφορούσε αυτό το τυγράκι, εκτός Κρήτης βγαίνουμε, το οποίο βρέθηκε μέσα στα σκουπίδια, ένα λευκό τυγράκι, εκεί περιμετρικά του Αττικού Πάρκου, σωστά, στην Αθήνα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και έχει προκαλέσει έτσι ένα έντονο αίσθημα αλληλεγγύης και ευαισθησίας με εθελοντικούς συλλόγους και φιλοζωικές οργανώσεις να βγαίνουν μπροστά και τι να λένε. Ότι το βασικό είναι να μάθουμε πώς ακριβώς βρέθηκε το συγκεκριμένο τυγράκι στα σκουπίδια, ποιοι δηλαδή το άφησαν, γιατί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράνομης εμπορίας ναι, άγριων πολλά έχουμε ακούσει, πολλά ζώων. Έχουμε δει. Και βεβαίως την ίδια στιγμή οι συνθήκες από εδώ και πέρα κράτηση σε εισαγωγικά του συγκεκριμένου ζώου θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες, γιατί έχει υπάρξει ενδιαφέρον από έναν οργανισμό στο εξωτερικό, ο οποίος δηλώνει, επειδή αν δεν κάνω λάθος είναι στην Κένια και μιας και αποτελεί η ευρύτερη περιοχή το φυσικό περιβάλλον για τέτοιου είδους άγρια ζώα, αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να το περιθάλψουν οι ίδιοι, να ζήσει δηλαδή σε ένα περιβάλλον το οποίο ταιριάζει καλύτερα σε αυτή τη μικρή λευκή τίγρη. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για ένα ζωάκι το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στα ποδαράκια του. Φαίνεται ότι είναι από τη μέση και κάτω παράλυτο, και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες με τις οποίες κρατούνταν. Πιθανότατα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε δει το φως του ήλιου, το είχαν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πιθανότητες, δυστυχώς, να μην τα καταφέρει. Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα. Ζητείτε παρέμβαση εισαγγελέα. Έχουν υπάρξει φιλανθρωπικές οργανώσεις και φιλοζωικές, με επικεφαλής αυτών την Ομοσπονδία Νέμεσης στην Αθήνα, η οποία και με επιστολή προς το Υπουργείο. Ναι, λέει κάτι. Έχει να διερευνηθούν λίγο οι συνθήκες. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και πώς μπορεί να σωθεί. Ένα θέμα το οποίο απέχει λίγο από την ελληνική πραγματικότητα, να τυγράκι τώρα στους δρόμους, πόσο σύνηθες είναι, καθόλου συνηθισμένο. Αλλά είδατε, το συναντήσαμε και επειδή συναντάμε και εδώ σε επίπεδο Κρήτης πολλά περιστατικά και τα καταγράφουμε και δημοσιογραφικά και εσείς οι τηλεθεατές μέσα στην καθημερινότητά σας, περιστατικά κακοποίηση ζώων, πάμε λίγο να το δούμε διαφορετικά. Πάμε στην κυρία Νατάσα Μπομπολάκη, την επικεφαλής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι Νέμεσης. Τι κάνετε, κυρία Μπομπολάκη? Γεια σας, καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για πείτε μας λίγο, τι ζητάτε, ποιες διαδικασίες πρέπει να τρέξουν? Αυτό που πρέπει να τρέξει αυτή τη στιγμή είναι να βγουν οι εξετάσεις του ζώου, ναι. Να γίνει ο πλήρης... Έχω επιστροφή της φωνής. Να γίνει ο πλήρης έλεγχος κτηνιατρικός, αξονικός, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι στο εσωτερικό του το ζώο. Η κατάστασή του βέβαια δεν είναι και τόσο καλή, ανεξάρτητα από το ότι αυτή τη στιγμή τρέφεται κανονικά και το ζώο έχει κάπως συνέλθει. Επομένως, το νούμερο ένα για μας, και έχουμε ζητήσει με επιστολή μας σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο και από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το περιβάλλον που ασχολήθηκε με το θέμα του ζώου αυτού, έχουμε ζητήσει όταν βγουν οι εξετάσεις να υπάρξουν και κτηνίατροι κοινής αποδοχής και, ή αποδοχής και από τα φιλοζωικά σωματεία, μία, δύο, τρεις ομοσπονδίες δηλαδή, ναι. προκειμένου να είμαστε σίγουροι για το τι θα πρέπει να γίνει στο ζώο αυτό από εδώ και μετά. Γιατί το ενδιαφέρον πλέον είναι παγκόσμιο. Σήμερα δεχτήκαμε από την Ταϊλάνδη, όπου υπάρχουν βέβαια στο φυσικό περιβάλλον, στα τροπικά δάση εκεί, τίγρης. Συνεχώς έχουμε τηλεφωνήματα και από το εξωτερικό, εννοείται από την Ελλάδα, και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι το τι πρέπει να γίνει στο ζώο. Μάλιστα. Από εκεί και μετά μπαίνουν πολλά άλλα ζητήματα. Ευχόμαστε να γίνει καλά
Και μετά θα πρέπει να ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται παράνομη εκτροφή, εισαγωγή, εμπορία άγριας ζωής για την Ελλάδα. Έχει κάποια επεισόδια, με χαρά να τα ξαναπούμε. Κυρία Μπομπολάκη, μας δώσατε το στίγμα των πρώτων ενεργειών, αξίζει ευαισθητοποίηση όλων. Ένα θέμα, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να συναντάμε τη γράγια τώρα στον δρόμο, ναι. Αλλά να το βοηθήσουμε και να βγάλουμε άκρη. Ναι, ακριβώς. Θα τα πούμε, πιστεύω, σύντομα. Να είστε καλά.